Τη Ζέτα Εμιλιανίδου έφτασε εκεί. Ο συνάδελφος, ο Γιώργος Χρυσάνθου, είναι μαζί μας. Γιώργο μου, ο λόγος και πάλι σε σένα. Κατερίνα, που πριν από μισή ώρα τα είπαμε εμείς για τη Ζέτα. Καλύτερα όμως να τα ακούσουμε και από κάποιους ανθρώπους οι οποίοι εργάστηκαν μαζί της, είτε με κάποιο τρόπο είχαν συναναστροφές μαζί της, ενέκα των καθηκόντων της. Μια από αυτές είναι η κυρία Σοφία Γιώργαλά, πρώην αντιδήμαρχος Ένκομης, η οποία για χρόνια συνεργάστηκε με την Ζέτα, κυρίως στα συνδικαλιστικά ζητήματα. Και τα γυναικεία. Ακριβώς. Γι' αυτό αποφασίσαμε από κοινού όλες οι γυναικείες και συνδικαλιστικές οργανώσεις πριν 3 χρόνια να κάνουμε έναν τιμητικό για τη ΖΕΔΑ και να βγάλουμε έξω τις προσπάθειες που έκαμε, τα νομοσχέδια που επέρασαν, που ενισχύσαν τη θέση της γυναίκας τόσο στην κοινωνία όσο και στον εργασιακό τομέα. Και ενώ τα ετοιμάζαμε, ήρθε η πανδημία και για 3 χρόνια δεν μπορέσαμε να το υλοποιήσουμε. Κάποιες φορές αναβάλουμε κάποια πράγματα και λέμε υπάρχει χρόνος, αλλά τελικά... Υπάρχει χρόνος, αλλά δυστυχώς ο χρόνος μας έκοψε τώρα. Όμως, σύσσωμος ο λαός, ο κυπριακός λαός και η ηγεσία, σήμερα τιμά... Όλοι μαζί τιμούμε τη Ζέτα Στυλιανίδου για το έργο που έκαμε, για το πολυσχηδές της έργο, για την ανιδιοτέλεια της, για την προθυμία της να μας ακούσει. Αυτό θα ρωτούσα. Πώς ήταν στο διάλογο? Στο διάλογο ήταν δυναμική. Μας άκουε τι θέλαμε, μας έλεγε τις δικές της θέσεις, πού μπορεί να επιτευχθεί κάτι και πού δεν μπορεί. Και μας υπόσχεται ότι αυτό που μπορώ να κάνω, θα το κάνω. Άρα ένα από τα συστατικά της ήταν και ο ρεαλισμός. Γιατί πολλές φορές ακούμε από πολιτικά πρόσωπα να τάζουν, να λένε πράγματα τα οποία ενδεχομένως να είναι ανέφικτα, αλλά για χάρη του διαλόγου να τα συζητούν. Η Ζέτα δεν ήταν μία από αυτούς. Όχι. Μας έλεγε ξεκάθαρα. Μια φορά πήγαμε όταν δουλεύαν όλοι το Σαββατοκυριακό, και ζητήσαμε ότι δημιουργά κοινωνικό πρόβλημα τούτο. Και μας είπαν, ωραία, πέστε μας, τις 6.000 άνεργους, πώς θα τους απασχολήσω. Έχετε δίκιο αυτά που λέτε. Είναι κοινωνικό πρόβλημα. Υπάρχει και ανεργία και φτώχεια, που δεν μπορούν να συντηρηθούν οι οικογένειες. Πέστε μου πώς να τους εργοδοτήσω. Και εκεί ακριβώς ήταν που καταλάβαμε και εμείς ότι ο υπουργός είχε δίκιο. Και ελήφθησαν, κάμαμε άλλες εισηγήσεις ελαφρυντικές για τα κοινωνικά προβλήματα που μπορεί να φέρει ότι εργάζονταν οι γονείς και Κυριακές και Σάββατα κλπ. Και σιγά σιγά λύθηκε το πρόβλημα. Ακριβώς. Είναι κάτι, Κατερίνα, το οποίο δεν φαντάζομαι ότι θυμάσαι και εσύ όταν ήταν η συζήτηση για τα Σαββατοκυριακά. Είναι αυτό που λέμε ότι μία λύση τη βρίσκεις μέσα από διάλογο. Χωρίς να κόβεις τη συζήτηση, γιατί πολλές φορές ακούμε ότι η συζήτηση τέλος. Η Ζέτα δεν το λέγει αυτό. Όχι, η Ζέτα έμπαινε στη διαδικασία να συζητήσει, να δει όλο το φάσμα. Ακριβώς. Πέστε μου, κάνετε μου εισηγήσεις. Πώς θα εργοδοτήσω 6.000 άνεργους. Ήταν πολύ στην αρχή του κακού, ας πούμε. Και κάτσαμε μαζί, σε συζητήσαμε, μας είπαν και εκείνη τις ιδέες της και βρήκε λύση. Λοιπόν, Κατερίνα, κυρία Σοφία είναι μία από τους ανθρώπους που ήρθαν εδώ για να τιμήσουν τη μνήμη της Ζέτας Εμιλιανίδου και τα λόγια της είναι αυτά που επιβεβαιώνουν τα όσα και εμείς γνωρίζουμε, τα όσα και εμείς ζήσαμε με τη Ζέτα Εμιλιανίδου. Μάλιστα. Γιώργο μου, βλέπουμε ότι ο κόσμος συνεχίζει